Την ώρα που οι διαπραγματεύσει για το Κυπριακό βρίσκονται στην κρισιμότερη καμπή του, με του δύο ηγέτε να εγγύζουν και τα καυτά ζητήματα του εδαφικού και των εγγύσεων, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρτίν Σούλτ, σε συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα, δηλώνει πω η προσπάθεια για επίλυσή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Διαπίστωσα στην Άγκυρα για πρώτη φορά μια ειλικρινή διάθεση για την επίλυση του Κυπριακού μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Διαπίστωσα επίση ότι οι διαπραγματευτέ των δύο πλευρών και των Ηνωμένων Εθνών εκφράζονται με αισιοδοξία στο θέμα τη επανένωσης. Επομένω, διαγράφεται μια σημαντική εξέλιξη τώρα, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Και προχωρεί λέγοντα πω η λύση του Κυπριακού θα ήταν ένα καταπληκτικό μήνυμα σε μια εποχή δύσκολων ευρωπαϊκών κρίσεων, καλώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει οικονομικά. Στο τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει και να φροντίσει το πώ θα συμμετάσχει και οικονομικά στην επανένωση τη Κύπρου, πώ θα πρέπει να αποζημιωθούν οι περιουσίε που απαλωτριώθηκαν. Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του που παραχώρησε σε αραβόφωνη εφημερίδα του Λονδίνου, ο Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη αναφέρθηκε στο καυτό κεφάλαιο των εγγύσεων. Αναζητούμε ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο θα κάνει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριου να νιώθουν εξίσου ασφαλείς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε και οι δύο μα να νιώθουμε εξίσου ασφαλείς. Και ανέφερε πως οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ευχή όπω υπάρξει λύση εντός του 2016. μια πρόταση για το κεφάλαιο των γύσεων, υπόβαλε...